κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Στη φορά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης. Είμαστε κοντά σας έως και τις 2 και 4, πάντα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Πάντα με τα όσα σας κρύβουν οι άλλοι εδώ, θα λέμε την αλήθεια. Όσο κι αν πονάει. Γιατί η αλήθεια τους πονάει. Γιατί την αλήθεια τη φοβούνται. Γι' αυτό το λόγο, τις τελευταίες ώρες ερχόμαστε πειρά. Πειρά στην κυριολεξία. Από διάφορους οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο τις αποκαλύψεις μας. Δεν αντέχουν άλλο τη συγκέντρωση υπογραφών που κάνουμε κατά του νόμου που θέτει η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα για του ομόφυλα ζευγάρια, την τεκνοθεσία και την οθεσία. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πολλοί. Δυναμώνουμε ακόμα περισσότερο. Ως εδώ. Ως εδώ, κυρίες και κύριοι, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Καλησπέριζουμε τη Σταυρούλα Τηλούρου. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Καλησπέρα. Να καλησπέρισουμε τη Χαρά τη Λεμονή. Χαρά Λεμονή, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Κοντά μας ο κύριος Θοδωρής Κατσικαλούδης. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσικαλούδη, γνωστός τοπιός. Καλησπέρα σας. Να καλησπέρισουμε τον καλό συνάδελφο τον Ανδρέα Καραγιάννη από το Εκκλησία Online. Ανδρέα Καραγιάννη, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Και να πούμε χρόνια πολλά σήμερα, μεγάλη γιορτή του Αγίου Αντωνίου σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Πάμε γρήγορα, Ανδρέα Καραγιάννη, να ξεκινήσω από σένα, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή να γίνεται συζήτηση και σύγκληση της ιεραρχίας την επόμενη εβδομάδα για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών και το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Ακριβώς. Πληθαίνουν πλέον οι φωνές των ιεραρχών, οι οποίοι μετεπιτάσσεως ζητούν να συγκληθεί η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για το ζήτημα του ομόφυλου γάμου. Πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρέμβαση και του Μητροπολίτη Σερών, κύριου Θεολόγου, ο οποίος είπε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα να συγκληθεί η ιεραρχία σύντομα, έτσι ώστε να αποφανθεί για το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται ήδη από ό,τι ανέφερε. Γνωρίζουμε πάνω κάτω ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα το αποτελούν. Έχει μιλήσει η κυβέρνηση, έχουν μιλήσει οι υπουργοί, έχουν μιλήσει οι βουλευτές για το τι θα εμπεριέχει, τι δεν θα εμπεριέχει. Και πρέπει να βγει σύντομα το όργανο, το ανώτατο όργανο των 85 ιεραρχών, το 14 να πάρει θέση για να πάψουν, όπως είπε, οι φωνές να ακούγονται από εδώ και από εκεί, και γιατί η Εκκλησία μας μιλάει συγκροτημένα. Στον λόγο αυτόν έχετε και η σημερινή τοποθέτηση του Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου, ο οποίος θέτει και το θέμα του δημογραφικού και της υπογεννητικότητας, αναφέροντας ότι το μείζον εθνικό θέμα είναι το δημογραφικό, είναι η υπογεννητικότητα και ότι το πρόβλημα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών δεν είναι το μείζον στην παρούσα φάση. Και επίσης να πούμε ότι η ανακοίνωση, η οποία θα εκδοθεί ενδεχομένως από την ιεραρχία, θα πατάει σε αυτά τα οποία αναφέρει σήμερα ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, ο οποίος είναι ένας έγκριτος νομικός και συγγραφέας πάνω από 120 βιβλίων για το ζήτημα αυτό. Τονίζει επίσης ότι η Εκκλησία έχει πάγιες θέσεις και απόψεις για το θέμα της ομοφυλοφιλίας, για το λεγόμενο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Όταν θεωρεί ότι έχει οριμάσει ο καιρός για να παραπευθεί αυτό, αναφέρει ότι υπάρχουν μεν δύο φύλλα, με συγχωρείτε, και πολλοί σεξουαλικοί προσανατολισμοί. Αυτό αναφέρει η Εκκλησία μας και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, σημειώνοντας πως θεωρεί ότι οι απόψεις αυτές δεν ενδιαφέρουν, δηλαδή αυτές που εκφράζει ο ίδιος, από αυτές που θα εκφράσει η Εκκλησία. Τονίζει ότι η πολιτεία δεν πρέπει να ψηφίζει νόμους για να ικανοποιεί μερικά δικαιώματα και το λεγόμενο δικαιωματισμό μιας κατηγορίας ανθρώπων, αλλά για τον νόμο οφείλει η πολιτεία να διαπαιδαγωγεί τους ανθρώπους και την κοινωνία. Επίσης, σε αυτό που έλεγα πριν για τα δύο φύλλα που ανέφερε ο Σεβασμιότητος, σημειώνει ότι ξέρουμε και βιολογικά ότι εκτός από μερικές ελάχιστες ανομαλίες γενετικές, υπάρχουν δύο φύλλα
και πολύ σεξουαλικοί προσανατολισμοί, δεν υπάρχει τρίτο φύλο. Γιατί είναι σημαντικό να συγκληθεί η ιεραρχία όμως και για ποιο λόγο επιμένουν οι Μητροπολίτες. Θέλουν να προλάβουν ορισμένες καταστάσεις. Και ποιες είναι αυτές? Θέλουν να πάψει η παραφωνία στην Εκκλησία, θέλουν να προλάβουν αντιδράσεις κάποιων ιερέων οι οποίοι έχουν σηκώσει ήδη τα Ιράκη. Ναι. Ακούτε? Ναι, Ανδρέα. Ναι, ναι, ναι. Θέλουν να προλάβουν λοιπόν κάποιες αντιδράσεις ιερέων οι οποίοι έχουν σηκώσει ούτως ή πιν μπαϊράκι και θέλουν μόνοι τους, ήδη έχουν κανονίσει κάποιες συγκεντρώσεις τις επόμενες εβδομάδες και στον Άγιο Θωμά Αμαρουσίου η εστία πατερικών μελετών. Άρα θέλει η ιεραρχία να μην δείξει τον ίδιο τρόπο, τα ίδια αντανακλαστικά που είχε, να προλάβει αυτά που είχαν γίνει επί εποχής COVID και επί εποχής ταυτοτήτων. Δηλαδή ότι προπορεύονταν κάποιοι ιερείς και ιεράρχες της Εκκλησίας, είχαν αυτοί, αν θέλετε, πάρει πάνω τους το βάρος καταστάσεων χωρίς να έχουν απόλυτη ευθύνη. Αυτή τη φορά θέλουν ό,τι γίνει να γίνει συγκροτημένα και ο λόγος που θα εκφραστεί να είναι ενιαίος. Να μην υπάρχουν αποκλήσεις, να μην υπάρχουν εξαιρέσεις, να μην υπάρχουν παραφωνίες. Όλοι εις ένα σώμα να εκφράσουν ακριβώς το ίδιο, χωρίς να δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις οι οποίες σκανδαλίζουν το πίμνιο αντί να το ενώνουν. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Οι Έλληνες πολίτες φωνάζουμε όλοι όχι στο νομοσχέδιο ντροπής, στο νομοσχέδιο που έχει ως σχέδιο να καταστρέψει το θεσμό της ελληνικής οικογένειας. Και θα πούμε το εξής. Είναι λυπηρό που βγαίνουν στημένες δημοσκοπήσεις, ψεύτικες δημοσκοπήσεις, που προσπαθούν να κάνουν πλήση εγκεφάλου στον κόσμο με τα ψεύτικα αποτελέσματα, το οποίο υποτίθεται τώρα αρχικά, ενώ είχαμε συντριπτικό όχι των πολιτών, κάθε εβδομάδα αρχίζουν να πέφτουν τα ποσοστά αυτά. Για ποιο λόγο? Γιατί θέλουν να χειραγωγήσουν την ελληνική κοινωνία. Βγείτε εξ τους δρόμους, κύριοι. Ρωτήστε φίλους και γνωστούς σας ποια είναι η άποψή τους. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ηλεκτρονικές υπογραφές να συγκεντρώνουμε. Ηλεκτρονικές υπογραφές για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε συγκεντρώσει ήδη χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι έχουν πει όχι. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και πηγαίνουμε σε εκκλησίες. Στις εκκλησίες πηγαίνουμε και συγκεντρώνουμε από τους πιστούς, από το λαό, από τον κόσμο, υπογραφές. Δεν πρέπει να καθόμαστε απλοί παρατηρητές. Και μου κάνει εντύπωση όλα αυτά τα στημένα δημοσκοπικά αποτελέσματα, τα οποία προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο. Αλλά... Κύριε μου, είμαστε η μοναδική παράταξη, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, η οποία έχει κάνει αυτό με τη συγκέντρωση υπογραφών για να δούμε τον πραγματικό παλμό του κόσμου και όχι τα στημένα, όπως λες εσύ. Υπάρχουν δυστυχώς δημοσκοπήσεις, Ανδρέα Καραγιάννη, οι οποίες κάθε εβδομάδα δείχνουν ότι ο κόσμος το αποδέχεται. Εσύ που κυκλοφορείς έξω, που μιλάνε τον κόσμο, βλέπεις η κοινωνία να αποδέχεται κάτι τέτοιο? Πάντα δεν αμφισβητούμε το έργο των δημοσκοπήσεων, όμως πρέπει να πούμε ότι... Το αμφισβητούμε, το αμφισβητούμε και θα πω ένα παράδειγμα, συγγνώμη. Θα πω ένα παράδειγμα. Στις εκλογές που είχαμε, τις εθνικές εκλογές, ενώ υπήρχε η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας ήδη σε 20 και μονάδες, στις δημοσκοπήσεις δεν εμφανίζονταν αυτό. Όπως υπήρχε στις δημοσκοπήσεις την ημέρα των εκλογών, πολιτικό κόμμα το έδειχναν με 2% εκτός Βουλής και τα εκλογικά αποτελέσματα το φέρανε με 4,8. Υπάρχουν αυτά. Δεν τα λέμε εμείς, τα αποτελέσματά τους είναι. Είναι αυτό. Μια δημοσκόπηση είναι η καταγραφή της στιγμής μιας κατάστασης. Το γεγονός τώρα ότι δημιουργούν τάσεις, είτε εσκεμμένα, είτε θελημένα, γιατί ξέρετε, εξορισμού ένας άνθρωπος θα ταυτιστεί με την πλειοψηφούσα τάση, θεωρούν κάποιοι. Όχι πάντα. Εδώ υπάρχει το εξής, γιατί ο κόσμος είναι έξυπνος. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο ελληνικός λαός είναι έξυπνος και καταλαβαίνει πότε είναι προπαγανδιστικό κάτι και πότε είναι φτιαχτό και πότε όχι. Μέσα στην κοινωνία ζούμε. Εγώ δεν έχω λάβει ούτε ένα μήνυμα το οποίο και καθημερινά μιλάμε για λογαριασμούς 300, 400, 500 χιλιάδες εκατομμύρια ανθρώπους
σε λογαριασμούς μας. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να διαφωνεί και να τολμήσω και να πω και το εξής. Ακόμα και από την άλλη πλευρά, εγώ και πολλούς ανθρώπους από το θέμα και από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, οι οποίοι δεν εγκρίνουν αυτό το οποίο πάει να έρθει. Μα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή ότι είναι μόνο η σκληροπυρηνική αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ορθόδοξος και είναι αυτό. Εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν το εγκρίνουν. Εγώ θέλω να μου απαντήσει. Να μου απαντήσει η κυβέρνηση και οι βουλευτές, οι οποίοι λυσάνε σώνει και καλά να γίνει νομοποίηση, και δεν μιλάω μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μιλάω και για τα υπόλοιπα κόμματα, που λυσάνε, και από το εξής. Όταν έχουμε τραβεστή, άνδρες οι οποίοι βάφονται, φοράνε τη φούστα, τη γόβα και φέρονται σαν γυναίκα, ενώ είναι άνδρες. Θα έχουν το δικαίωμα της υιοθεσίας. Δεν εξαιρούνται. Θεωρείται ομόφυλα ζευγάρια, αν είναι δύο. Εκεί τι γίνεται. Εγώ ρωτώ όλα τα κόμματα τα οποία θέλουν και τους βουλευτές να ψηφιστεί γάμος, υιοθεσία και τεχνοθεσία. Τι γίνεται εκεί. Τι γίνεται. Ποια θα είναι τα πρότυπά μας για τα παιδιά μας. Ξέρεις ποια θα είναι τα πρότυπα, κύριε... Κύριε Θεοδωρή μου, Κατσικαλούδη, ξέρω για τα πρότυπα. Αυτά τα οποία είχαν κάνει, και θα το ψάξουμε το βρούμε παρακαλώ πολύ, στον υπηαγωγείο, που είχε ντυθεί άνδρας γυναίκα, τραβεστή, και προσπαθούσε έτσι να πει τα παραμύθια στα παιδάκια, να πει παραμύθια και να τα ψυχαγωγήσει, να τα εκπαιδεύσει. Το σχέδιό τους είναι οργανωμένο. Και δεν είναι τωρινό. Είναι τυχαία που όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε καθημερινά περίεργου τύπου διαφημίσει στην ελληνική τηλεόραση. Είναι τυχαίο ότι στα Σύρια το τελευταίο διάστημα έχει χοντρίνει πάρα πολύ το παιχνίδι, πολύ και τα μηνύματα τα οποία περνάνε, που είναι κατά κύριο λόγο σεξιστικά, ομοφιλικά και που δεν τιμά κανέναν αυτά τα οποία παρουσιάζονται. Είναι τυχαία που βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα να υπάρχουν οργανωμένοι εκτελεστές στις τηλεοράσεις, εκτελεστές συνειδήσεων και εκτελεστές προσωπικότητων, όταν κάποιος διαφωνεί με όλα αυτά τα οποία έχουν οργανωθεί. Ο κύριος Καραγιάννης είναι θύμα τηλεοπτικών εκπομπών που δέχεται τα πειρά και μπράβο Ανδρέα, γιατί έχει σκότσια. Έχει σκότσια και αναμετρήσε με όλους αυτούς οι οποίοι σου επιτίθονται γιατί λες το αυτονόητο και το λογικό. Έχουμε καταντήσει να μας κατηγορούν γιατί λέμε τα αυτονόητα. Λέμε τα αυτονόητα. Η αντιστοιχία στα πάνελ πλέον είναι όπως ήταν το δημοψήφισμα του 2015. Υπάρχουν όλες οι φωνές είναι κατά της λογικής θα έλεγα και με επιχειρήματα ότι πρέπει να σωπάτε εσείς. Γιατί εσείς είστε ο μεσαίωνας, εσείς είστε οπισθοδρομικοί. Δηλαδή όποιος θέλει το κύτταρο της οικογένειας να μείνει ανέπαφο και να μην υποστεί διάβρωση, το χαρακτηρίζουν ότι είναι ο μεσαίωνας. Και βάζουν και το θέμα της εγκληματικότητας, το οποίο είναι ένας ύπουλος θα έλεγα τρόπος. Δηλαδή αναφέρουν και ανεβάζουν ψηλά στην ατζέντα, οι οποίοι είστε καταδικαστές, συλλήφθη, δεν το συζητάμε αυτό, εγκλήματα που τελούν κάποια, αν θέλετε, ετερόφιλα ζευγάρια και λένε ορίστε. Μα είναι αυτό δείγμα. Δηλαδή, είπαμε ότι είναι τέλειο το ετερόφιλο ζευγάρι. Αυτό λέμε αυτή τη στιγμή. Δεν διαχωρίζουμε την ποιότητα του χαρακτήρα. Δεν σημαίνει ότι ο ομοφυλόφιλος είναι κακός άνθρωπος. Δεν το λέει αυτό κανένας. Ίδιος είναι. Ίδια καλοσύνη έχει ή ίδια κακή έχει με τον ετερόφιλο, με μένα, με τον οποιονδήποτε. Λέμε ότι αυτός ο δεσμός καταρχήν δεν ευλογείται από την Εκκλησία μας. Κατά δεύτερον, δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Αυτό συζητάμε. Δεν αναλύουμε την προσωπικότητα του ομοφυλόφιλου. Δεν αναλύουμε το αν συμπαθούμε ή όχι έναν ομόφυλο ή όχι. Είναι άλλο ζήτημα αυτό. Εκείνοι όμως, τεχνιέντος, για να μην απαντήσουν με επιχειρήματα, γιατί δεν μπορούν να αποφύσουν την επιχειρηματολογία και της Εκκλησίας και τη δική σας και ανθρώπων που βγαίνουν μπροστά, προσπαθούν να μας μειώσουν και να μας αποδώσουν ομοφοβικά χαρακτηριστικά με στόχο να μην μπορούμε να αρθρώσουμε λόγο. Μάλιστα. Μα κύριε Καραγιάννη μου, είμαστε στο μεσαίωνα εμείς που ο Θεός τι έκανε, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν έκανε τον Μίτσο και τον Κώστα, με συγχωρείτε κιόλας δηλαδή. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι. Σας λέω όμως ότι το επιχείρημα της άλλης πλευράς είναι αυτό. Είναι ότι δηλαδή εμείς είμαστε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε αντιλήψεις μεσαιωνικές, οι οποίοι δεν συμπορευόμεθα με την εποχή μας. Ναι. Και εμείς το απαντάμε το αντίθετο. Ο Θεός έκανε ότι μπορεί να τεκτοποιήσει ο άντρας με τη γυναίκα. Αλλιώς ο Θεός θα έκανε να μπορούσε να τεκτοποιήσει και ο άντρας με τον άντρα, αν ήταν έτσι. Πάμε να δούμε σε πολύ λίγο, σε πάρα πολύ λίγο θα δούμε το βίντεο. Το οποίο υπάρχει το βίντεο, το οποίο το βλέπαμε και μέσα στην κρατική τηλεόραση κιόλας, μέσα στα δελτία ειδήσεων, το οποίο τι δείχνει ξεκάθαρα, κυρία Λούρο. Ναι, είναι μια drag queen, δηλαδή ένας άντρας ντυμένος γυναίκα, ο οποίος διάβαζε παραμύθια σε παιδιά μικρά δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου. Πότε έχει δημοσιευθεί αυτό, 31/12/2022. Ναι. Ακούστε να δείτε πώς το προσπαθούσαν να το λανσάρουνε. Πώς γινόταν ολόκληρη προσπάθεια. Μέσα από παιδικές παραστάσεις, ε. Βεβαίως. Μέσα στα παιδάκια. Μέσα στα παιδάκια. Ταγνές ψυχές. Εδώ, λοιπόν, είναι η προσπάθεια όλη αυτή που γίνεται, κυρία Χαραλαμόνη. Βλέπετε. Είναι στοχευμένα. Όχι τώρα. Προσπαθούν να διδάξουν όλα αυτά τα παιδάκια. Ο ενήλικας μπορεί να παρακολουθήσει ό,τι θέλει. Είναι ενήλικας. Μπορεί να επιλέξει. Και εγώ σε εκπομπές μου στο παρελθόν φιλοξενούσα και έδινε λόγο και βήμα. Αλλά απευθύνουσα σε ενηλίκους, όχι σε παιδάκια. Όχι σε παιδάκια. Γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να μας πει ρατσιστές. Πάμε να το δούμε, παρακαλώ πολύ. Το ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης. Πάμε να το δούμε το βίντεο, να ακούσουμε. Ποια χώρα κι εσύ, ποια χώρα, η χρωματιστοχώρα. Δεν είναι πολύ ωραία εκεί. Ναι, έχω πάει κι εγώ γι' αυτό. Εκεί δεν χρειάζεται, για τους γονείς αυτό, έρχομαι, θα είδα τα χέρια σας. Για τους γονείς αυτό δεν χρειάζεται διαβατήριο, πας μόνο με ταυτότητα. Λοιπόν, εσύ είσαι το σκέπτη εδώ πέρα, για πες. Ναι, δυνατά να σε ακούει όλο το παρακαλώ. Περίπου είναι το χρώμα πολλών ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Έχω δώσει μου ένα λεπτό, παρακαλώ. Το ουράνιο τόξο επίσης, πάρα πολύ ωραίο. Πίσω. Ναι! Μάλιστα, το θυμόμαστε. Το θυμόμαστε. Και λέει το παιδάκι τα χρώματα του γκέι. Γίνεται μία εκπαίδευση ότι εδώ είναι ένας άνδρας ντυμένος γυναίκα. Γιατί γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Το θυμόμαστε, το είχαμε καταδικάσει και τότε. Μας είχαν επιτεθεί. Γιατί μας επιτεθήκανε, γιατί καταδικάσαμε ότι τι πρότυπα είναι αυτά στα παιδάκια. Γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Και τι έχει αλλάξει, θα ρωτήσω εγώ, τα προηγούμενα χρόνια με σήμερα. Τι έχει αλλάξει, κύριοι, που τότε ήταν παράνομο, τότε ήταν καταδικαστέο και σήμερα επιτρέπονται. Τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει. Ρωτώ. Αλλάξαν τα χρόνια. Και τι έγινε που περάσαμε και αλλάξαν τα χρόνια. Μα δυστυχώς ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Είδα χτες με μεγάλη έκπληξη να βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και να εγκαλεί το Πασόκ για ομοφοβία. Δηλαδή, μιλάμε ότι βλέπουμε συναρπαστικά πράγματα. Δεν πιστεύουμε ότι τα βλέπουμε αυτά. Έχουν χαθεί ίσως... Γιατί ξέρετε, η ιδεολογική και η κοινωνική ταυτότητα ενός ανθρώπου είναι αυτά τα ζητήματα ακριβώς. Η εξωτερική πολιτική και η οικονομία είναι κορυφαίοι πυλώνες βεβαίως, αλλά αυτά που μας καθορίζουν είναι αυτό που συζητάμε τώρα. Αυτά καθορίζουν τις διαχωριστικές γραμμές. Και εδώ βλέπουμε ότι τελικά τι εκφράζει η Νέα Δημοκρατία. Ποιον εκφράζει. Βλέπουν την αναντιστοιχία των ανθρώπων, των σχολείων, της καθημερινότητας, καθημερινά, στο διαδίκτυο, παντού, με αυτά τα οποία πάνε να πράξουν. Και το λέω με μεγάλη αγάπη για τη Νέα Δημοκρατία και τους ανθρώπους αυτούς. Το καταλαβαίνουν αυτό το οποίο πάνε να διαπράξουν, τι μπορεί να επιφέρει. Μακάρι να μην επιφέρει κανένα διχασμό. Μακάρι. Προσευχόμεθα να είναι ειρηνικά οποιαδήποτε αντίδραση, και αυτό λένε και οι ιεράρχες, αυτό λέει και η Εκκλησία μας. Όμως, αυτά που βλέπουμε, δηλαδή, πώς γίνεται να πηγαίνει ένας άνθρωπος
που έχει κάθε δικαίωμα να είναι τρανς, αναφέρεται το δικαίωμά του. Γιατί θα πρέπει αυτό να αποτελέσει παράδειγμα για τον ψυχισμό του παιδιού? Και αυτό το παιδάκι έχει την κατάλληλη επεξήγηση. Όταν πάει στο σπίτι ο μπαμπάς του και η μαμά του, μπορούν να του επεξηγήσουν τι ήταν αυτό που βίωσε? Μπορούνε? Ή παιδάκια που πάνε και παίρνουν, που βλέπουν τον άντρα να έχει μεταβυθεί σε γυναίκα, να πηγαίνουν τα παιδάκια, τα αγοράκια και να πάνε να φοράνε τα κούνια, να βάφονται και να φοράνε τη φούστα της μαμάς. Γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι το φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό? Ρωτώ τους κυβερνώντες. Ρωτώ τους κυρίους που κυβερνούν. Ρωτώ τους βουλευτές των άλλων κομμάτων που πάνε και ψηφίζουν όλα αυτά. Και το θεωρούν φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό, κυρίες και κύριοι? Είμαι εγώ ο καμπούρης παράλογος? Ρωτώ, είναι φυσιολογικό? Συμφωνείτε? Συμφωνείτε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν? Γιατί έχει αλλάξει? Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Πάμε και σε λίγο θα παρακολουθήσουμε κάτι που είχε πει ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Και είναι η απάντηση σε όλους αυτούς και σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι είχε πει? Ότι προσπαθούν να μας φέρουν ένα κουστούμι, σώνει και καλά, να μας το φορέσουν. Πάμε πρώτα. Πάμε πρώτα όμως σε σένα. Πάμε να δώσουμε λοιπόν το αγαπημένο μας κολαγόνο, το Golden Plus κολαγόνο, για να έχουμε καλύτερο για το οργανισμό μας, να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα και φυσικά να έχουμε ένα λαμπερό δέρμα χωρίς προβλήματα. Δύο μπουκάλια Golden Plus κολαγόνο λοιπόν, μόνο με 39,90. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 για να κάνετε δική σας τη μοναδική αυτή προσφορά. Καλώντας τώρα στο 211-1600, το οποίο τι είναι αυτό εδώ το μπουκαλάκι, το Golden Plus. Είναι κολαγόνο το οποίο εμπεριέχει αλουρονικό, κουρκουμίνι, πιπερίνι, μαγνήσιο, βιταμίνες B1, B2, B5, B6, βιταμίνη C και ασυνένζυμο Q10. Τα οποία τι είναι όλα αυτά? Είναι τα απαραίτητα συστατικά που πρέπει να δώσουμε στον οργανισμό μας για να είναι λειτουργικός και υγιής. Να χτίσουμε δηλαδή ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο δεν θα παθαίνει τίποτα απολύτως και φυσικά θα πηγαίνει κόντρα στους ιούς που παραμονεύουν, ειδικά τώρα τους χειμερινούς μήνες, που έτσι με τα κρυάκια του και αυτά είναι πιο εύκολο να αρρωστήσουμε. Χτίστε λοιπόν ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα και φυσικά και ένα δυνατό μυοσκελετικό σύστημα, γιατί αυτό εδώ το συμπλήρωμα διατροφής είναι θαυματουργό και στο μυοσκελετικό. Μας κάνει λειτουργικούς, αποδοτικούς στις δραστηριότητές μας, στις δουλειές μας, στην άσκησή μας. Εμπεριέχει ό,τι χρειάζεται και ό,τι δεν δίνουν τα φαγητά στον οργανισμό μας. Φυσικά να πούμε ότι ενδείκνεται για όλες τις ηλικίες, από μικρά παιδιά έως πολύ μεγάλους ανθρώπους, για ανθρώπους που έχουν ζάχαρο, γιατί δεν περιέχει ζάχαρη αλλά στέβη και έχει και καταπληκτική γεύση ροδάκινο, οπότε είναι ευχάριστο να το πιείτε και οι μικροί και οι μεγάλοι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό εδώ το θαυματουργό υπερσυμπλήρωμα διατροφής Golden Plus. Πάμε να δούμε το κατάλληλο βιντεάκι και επανερχόμαστε. Παρακαλώ. Πριν 8 χρόνια, η TV Forum παρουσίασε το Golden Reaction Collagen, ένα μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μου έχει δώσει ενέργεια όλη την ημέρα. Αυτή η ενέργεια που μου δίνει αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο. Το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνομαι πρωί στις 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, κουρκουμίνι, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, συνένζυμο Q10 και πιπερίνι. Golden Plus με γεύση ροδάκινο, ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικό οξέως δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς Golden Plus. Θωρακίστε τώρα τον οργανισμό σας με τον Golden Plus. Η σούπερ προσφορά μόλις ήρθε. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Τα χρόνια του COVID μας δίδαξαν πόσο σημαντική είναι η υγεία για τον κάθε ανθρώπινο οργανισμό. Μάθαμε λοιπόν την αξία των συμπληρωμάτων διατροφής. Γνωρίσαμε συμπληρώματα διατροφής. Όμως τώρα έρχεται ένα εξαιρετικό υπερσυμπλήρωμα διατροφής, 20 φορές πιο καλό από αυτά τα οποία κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, το Golden Plus, με ενισχυμένη
φόρμουλα υαλουρονικό οξέως, κολαγόνου, συνένζυμο κιουτέν, πιπερίνι, κουρκουμίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να έχουμε πιο δυνατές αρθρώσεις, πιο υγιή μάτια, πιο λαμπερό δέρμα, μεγαλύτερη διάρκεια στην αντοχή μας, ένα δυνατότερο ανασωπητικό και το πιο σημαντικό απ' όλα, μια σωστή μυοσκελετική κατάσταση. Δεν πονάνε τα κόκαλά μας, δεν πονάει ο οργανισμός μας. Χρησιμοποιώντας το Golden Plus έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάθε μέρα την υγεία μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το ανοσοποιητικό μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το μυοσκελετικό μας. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο κιουτέν που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν επιτρέπει στον οργανισμό να αρρωστήσει, δεν επιτρέπει τους ιούς να ενοχλήσουν τον οργανισμό μας. Δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς. Δεν έχει ζάχαρη, έχει στέβια και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες. Και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Είναι αυτό που δεν παίρνετε από τη διατροφή, είναι αυτό που δεν παίρνετε από τα φάρμακα. Δεν είναι φάρμακο και γι' αυτό συνίσταται σε όλες τις ευάλωτες τάξεις ανθρώπων. Για ακόμη μια φορά να πω ότι το Golden Plus, αυτή η μοναδική υπερφόρμουλα η οποία δημιουργήθηκε από την TV Forum, είναι στη διάθεσή σας στο 211-1600. Golden Plus. Μπείτε τώρα σε ένα νέο κόσμο χωρίς φόβο για την υγεία σας, χωρίς φόβο για ασθένειες, χωρίς φόβο για ιούς και για παρενέργειες. Golden Plus βοηθάει στις αρθρώσεις, βοηθάει στα μάτια, στα δόντια, στα ούλα, στην εμφάνιση, στα μαλλιά, στο μυοσκελετικό και στο ανοσοποιητικό σας. Golden Plus για όλους εμάς. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τι έλεγε ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Είναι η απάντηση σε όλους αυτούς τους ψευτοπροοδευτικούς. Δείτε, αυτή είναι η απάντηση. Για ποιο λόγο εδώ στην Ελλάδα υπάρχει τόσο στενή σύνδεση ανάμεσα στη θρησκεία και στην πατρίδα, ανάμεσα στην εκκλησία και στο κράτος. Γιατί να υπάρχει αυτό που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Και απαντούμε και λέμε, εδώ έχουμε μία ιστορία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Εδώ έχουμε μία παράδοση που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δείξτε μου αν θέλετε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου η Εκκλησία θυσιάστηκε για αυτό το λαό. 10 Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως έχουν δώσει τη ζωή τους στα 400 χρόνια. 100 Ιεράρχες της Ορθοδοξίας θυσιάστηκαν. 6.000 παπάδες, διάκοι και μοναχοί θυσιάστηκαν στον αγώνα αυτών. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παρασύρεται κανείς από το τι συμβαίνει κάπου αλλού. Και επομένως ένα κουστούμι που έχει κοπεί και ραφτεί στα μέτρα κάποιου άλλου λαού δεν μπορεί να μας το φορέσει κανένας εμάς, γιατί δεν μας ταιριάζει. Μάλιστα, αυτά λοιπόν έλεγε ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Αυτά έλεγε και αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η απάντηση να λέτε σε όλους αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν. Σε όλους αυτούς που λένε, μα το κάνουν και οι άλλοι. Μα δεν έχουμε σχέση εμείς με τους άλλους. Εμείς ως Έλληνες έχουμε μια ιστορία που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Πάμε. Πάμε τώρα. Για να συμπληρώσουμε μισό δευτερόλεπτο ότι και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι μόλις σβήσει η οικογένεια θα σβήσει τότε και ο κόσμος όλος. Μάλιστα. Πάμε τώρα γρήγορα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, τον πολύ γνωστό ιδιωτικό ερευνητή. Κύριε Τσούκαλη, καλησπέρα σας. Γιώργο μου, καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Τσούκαλης. Μας ακούει, κύριε Τσούκαλη. Είμαστε στον αέρα. Ελάτε από κοντά, τότε να τα πούμε. Συνοηθείτε λίγο μαζί με τον κύριο Τσούκαλη. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε κατάθεση φωτιά από κρατούμενο για την εξαφάνιση του Κρεοπόλη. Όχι, ο Κρεοπόλης είναι αυτός που κατηγορείται. Από τον κρατούμενο, ο οποίος Κρεοπόλης υποτίθεται ότι έχει σχέση με την εξαφάνιση του νεαρού άνδρα. Η υπόθεση αυτή στο Μεσολόγγι που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Έχουμε τον κύριο Τσούκαλη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσούκαλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Για πείτε μας, τον έχουν πιάσει η αστυνομία, οι αρχές στον Κρεοπόλη. Τον έχουν πάει στις φυλακές. Έχουν γίνει δύο προσαγωγές. Μάλιστα. Και ο ίδιος... Είναι μια υπόθεση η οποία φωνάζει εκοφαντικά. Σας τα λέω έτσι εντάχει, γιατί έχω πρόβλημα χρόνου, το έχω εξήγησα στο κοντρόλ. Μάλιστα. Είναι μια υπόθεση που φωνάζει εκοφαντικά, γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι στο κάδρο, έχει πάρει διαζύγιο από την αλήθεια. Σε όλες του τις καταθέσεις, το μόνο που λέει, δεν θυμάμαι, και να λέει ψέματα. Για παράδειγμα, σας λέω ενδεικτικά κάποια πράγματα. Γύρισε και είπε ότι ο Μπάμπης τον κάλεσε εκείνο το βράδυ να συναντηθούν. Από την άρση του απορρίτου αποδεικνύεται ότι εκείνος τον κάλεσε. Δεύτερον, αφού άφησε τον Μπάμπη, όπως λέει, στο συγκεκριμένο σημείο, στην παλιά Εθνική Οδό Μεσολογίου Ιωαννίνων, στην πορεία είπε ότι επέστρεψε στο σπίτι του. Τη διαδρομή από το σημείο εκείνο μέχρι το σπίτι του την έκανα με το συνεργάτη μου δύο φορές. Είναι 7 με 8 λεπτά. Οι κάμερες όμως τον δείχνουν 1 ώρα και 10 λεπτά να είναι έξω σε άλλη περιοχή, κάπου κοντά στα φωτοβολταϊκά. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, δεν θυμάμαι γιατί είχα κάνει χρήση. Και ρωτώ εγώ, είναι δυνατόν να μην θυμάται όταν χάνεται ένας φίλος του, να ξέρει να οδηγεί σωστά και μετά να θυμάται ότι τη λείπει το χαρτί κουζίνας και να πάει στο μάρκετ, στο μίνι μάρκετ και να το παραλαμβάνει, να το αγοράζει, ιδιαίτερα ανήσυχος από ό,τι μας φαίνεται και στην κασέτα που έχει ελέγξει η αστυνομία. Επίσης λέει ότι ο Μπάμπης πήγαινε για κυνήγι. Ξέρετε κανέναν να πάει για κυνήγι με τα σκαρπίνια και το ντύσιμο που βγαίνει για διασκέδαση? Σας λέω ενδεικτικά λίγα από τα ψέματα που έχει πει. Πιστεύω, για να κλείσω, επειδή έχω πρόβλημα χρόνο, ότι τις επόμενες 2 μέρες θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, νέες προσαγωγές και ενδεχομένως και εντάλματα. Κύριε Τσούκαλη, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Εσείς με την πείρα σας τόσα χρόνια, θεωρείτε ότι τα κίνητρα είναι οικονομικά ή μπορεί να είναι και κάτι άλλο? Το κίνητρο, από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, είναι 17.000 που είχε δανείσει ο Μπάμπης στον άνθρωπο που είναι στο κάδρο. Και βέβαια, κλείνοντας, θέλω να πω το εξής. Ο Φίλιππος είναι χρόνια φίλος μου και με ξέρει. Πάντα η στάση ζωής μου είναι να σκέφτομαι θετικά και να σκέφτομαι το καλό σενάριο. Στην προκειμένη περίπτωση, και αυτό το συμμερίζεται και η οικογένεια, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, σε μεγάλο ποσοστό είναι το κακό σενάριο. Άρα θεωρείς, Γιώργο μου, ότι ο Μπάμπης ίσως να είναι νεκρός και να έχει δολοφονηθεί? Δυστυχώς, Φίλιππε, αυτό φοβάμαι. Μάλιστα. Και θεωρητικά, άρα, και από τα στοιχεία δείχνουν όλα ότι ο Κρεοπόλης, ο άνθρωπος που χρωστούσε τα 17 χιλιάρικα στον Μπάμπη, ίσως να είναι και ο δολοφόνος του παιδιού. Να τα λέμε ξεκάθαρα. Δυστυχώς εκεί οδηγούν τα συμπεράσματα. Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ Τσούκαλη, πολύ, Φίλιππε. Σε ευχαριστούμε πολύ και να συνεχίσεις πάντα αυτή τη σπουδαία δουλειά που κάνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Φίλιππε, ναι, να συμπληρώσουμε λίγο το ρεπορτάζ, ότι μέχρι στιγμής έρευνες φέρνουν στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Ειδικότερα ο 50χρονος επιχειρούσε να επικοινωνήσει με δύο άτομα φίλους του, μία γυναίκα και έναν άντρα. Με τη γυναίκα δεν κατάφερε να επικοινωνήσει, ωστόσο βρήκε τον άντρα και συνομίλησαν με μηνύματα. Ο άντρας είχε δώσει αρχική κατάθεση, οι αστυνομικοί όμως του πήραν το κινητό, έκαναν ανάκτηση των μηνυμάτων και πληροφορίες λένε ότι κλήθηκε και δεύτερη φορά για κατάθεση. Στο συγκεκριμένο άντρα φέρεται να ανήκει μία βάρκα που εντόπισαν οι αρχές στην περιοχή των ερευνών. Πάνω στη βάρκα βρέθηκε κοιλίδα αίματος, δείγμα της οποίας συστάλλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση DNA. Ωστόσο, πληροφορίες λένε ότι η κοιλίδα είναι από κάποιο πτηνό. Το πρόσωπο αυτό λοιπόν μπήκε στον κάδρο των ερευνών μετά από διερεύνηση του κινητού τηλεφώνου του 50χρονου, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε πολλές φορές να επικοινωνήσει μαζί του πριν του στείλει τα μηνύματα. Τα μηνύματα και οι τηλεφωνικές κλήσεις χρειάστηκε να ανακτηθούν, γιατί τα είχαν σβήσει και οι δύο από το κινητό τους. Μάλιστα. Επίσης, να πούμε το άλλο που είπες, ότι ο Μπάμπης
μάλλον ο 50χρονος, όταν είχε προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και εκεί που κρατήθηκε δηλαδή προσωρινά, ήταν στο κελί με άλλους τρεις συγκρατούμενους. Τους ρωτούσε να μάθει τι γίνεται στον Κορυδαλό και ποιες συνθήκες επικρατούν στη φυλακή. Ένας από τους τρεις συγκρατούμενους στο ίδιο κελί, ένας Ρωμά, άφησε να εννοηθεί ότι η υπόθεση κρύβει εγκληματική ενέργεια και μάλιστα του είπε ο Κρεοπόλης ότι δεν πρόκειται να βρουν τίποτα έτσι όπως τα έχει κάνει. Μάλιστα. Δυστυχώς όλα δείχνουν, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, ότι δυστυχώς ο Μπάμπης δυστυχώς έχει δολοφονηθεί. Το μόνο που μένει είναι να βρεθεί η σωρός του. Και όλα δείχνουν ότι πίσω από όλη αυτή τη σκηνοθεσία της εξαφάνισης, πρωταγωνιστής είναι ο Κρεοπόλης, στον οποίο ο Κρεοπόλης χρωστούσε 17.000 ευρώ στον Μπάμπη, στον ιερό Μπάμπη. Και μένουμε εδώ. Η οικογένεια ζει το δικό της δράμα, θέλει να βγει η αλήθεια στο φως, γι' αυτό και έχει βάλει και τον κύριο Τσούγαλη, τον δυτικό ερευνητή οικογένεια, για να βρεθούν όλα τα στοιχεία και να βρεθεί το παιδί τους. Και ξέρουν σε ποια κατάσταση θα βρεθεί. Είναι προετοιμασμένοι και είναι έτοιμοι, γιατί είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Περνάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλες αποκαλύψεις και σήμερα.